Κοιτάξτε, η δραπετσόνα και το κερατσίνι γενικά είναι τα πυρεά, αλλά ειδικά τα λιπάσματα θεωρούμε ότι είναι πραγματικά εκεί μπορείς να δεις τη μικρογραφία ενός κόσμου που παλεύει να κερδίσει τη ζωή του πίσω, να την κερδίσει απέναντι και κόντρα σε ολιγαρχικά συμφέροντα που λιμένονται την περιοχή. Εκεί λοιπόν, κάτω από τα φουγάρα της Όι Λουάν, από τα φουγάρα του κ. Μελισανίδη που μολύνει με βενζόλιο και άοσμες καρκινογόνες ενώσεις, αποδεδειγμένα πλέον καρκινογόνες ενώσεις, τον αέρα της περιοχής και όχι μόνο του κερατσινίου αλλά όλου του λιχανοπεδίου. Εκεί λοιπόν ήμασταν για να ενώσουμε τη φωνή μας και να φωνάξουμε μαζί με τους κατοίκους, όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτά τα φουγάδια του θανάτου δεν έχουν χώρο στην τραπετσόνα, πρέπει να μεταφερθούν εκτός οικιστικού ιστού, πρέπει πλέον οι άνθρωποι να έχουν στην τραπετσόνα ζωή και πραγματικά θα έχουμε ζωή στην τραπετσόνα, κόντρα και ενάντια σε όλα τα συμφέροντα που πατώντας, αν θέλετε, πάνω στις τοξικές αλλά κυρίως ταξικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που φυσικά έρχονται να συνεχίσουν αντίστοιχες του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα είμαστε όμως κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα να πάρουμε τη ζωή πίσω, την ελπίδα πίσω, κυρίως και για τη δική μας γενιά, αλλά κυρίως για τα παιδιά, για τις επόμενες γενιές. Αποτέλεσμα της συζήτησης που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της ευρύτατης συμφωνίας των ανθρώπων της Δραπετσόνας και του Κερατσινίου ήταν μια τροπολογία η οποία ήρθε και σε εμάς, όπως και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, από την Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο και τις υπόλοιπες παρατάξεις. Το ΜΕΡΑ25 από την πρώτη στιγμή, καταλαβαίνοντας ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και πως πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν, υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να βγουν στις αυλές των σχολείων τους, γιατί είναι αφόρητος ο αέρας, δεν μπορούν καν να αναπνεύσουν. Άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε, μεγαλύτερες ηλικίες που δεν μπορούν να πάνε σε ένα πάρκο, να πάρουν τον αέρα τους, όπως λένε, γιατί δεν μπορούν να αναπνεύσουν εκτός σπιτιού. Το ΜΕΡΑ25 λοιπόν δεσμεύτηκε από την αρχή και εγώ προσωπικά, σαν βουλευτής της περιφέρειας, αλλά και σαν γραμματέας της κοινοβουλευτικής, εισηγήθηκα και πραγματικά καταθέσαμε και ήμασταν το μόνο κόμμα, αν θέλετε, που κατέθεσε την τροπολογία αυτούσια, όπως μας ήρθε από τους ανθρώπους, από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που το ζουν το πρόβλημα καθημερινά, που το έχουν στην πόρτα τους, είναι εκείνοι που μπορούν να σου πούν ακριβώς με την πλήρη του διάσταση την έκταση του θέματος και εκείνους οφείλεις να αφουγκράζεσαι και να βοηθάς όσο μπορείς. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε η προσπάθειά μας, βρήκαμε τοίχο, δεν στηρίχθηκε ούτε από την κυβέρνηση προφανέστατα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να μπει σε ψηφοφορία, αλλά ούτε και από τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να έχουμε ένα ευρύτερο μέτωπο, αν θέλετε, που θα ερχόταν να ανακόψει την Όι Λουάν και την παρουσία της εκεί. Το θέμα και το βασικό θέμα της τροπολογίας ήταν η μετεγκατάσταση εκτός οικιστικού ιστού. Μπορεί να βρεθεί μια περιοχή εκτός οικιστικού ιστού και να μεταφερθεί η Όι Λουάν. Ξέρετε, ένα αντεπιχείρημα που ακούω συχνά και το άκουσα ακόμη και όταν έφερα την τροπολογία, είναι από άλλους δήμους της Β' Πυρέα, είναι ότι μας πετά σε εμάς τον μπαλάκι, γιατί αν φύγει θα πάει σε όμορο δήμο. Αυτό δεν ισχύει, είναι κάτι που είναι πέρα για πέρα ασφαλμένο. Θα ήθελα να όσο μπορώ το κάνω, να προσπαθήσω και προσπαθώ οι πολίτες να ενημερωθούν, ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να βάζουμε τους πολίτες της μιας περιοχής απέναντι στους πολίτες της άλλης. Με βάση τη φύση της βιομηχανίας, είναι δεδομένο και βάση κοινοτικού δικαίου, κοινοσιακού δικαίου, το γεγονός πως δεν θα πήγαινε σε όμορο δήμο, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγουν τα πετρέλαια από το Κερατσίνι και να πάνε στο Πέραμα ή να πάνε στη Σαλαμίνα ή να πάνε στον Πορυγαλό. Είναι δεδομένο ότι θα φύγουν εκτός. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε. Και αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ στο βαθμό που μπορώ, σαν βουλευτής της περιοχής, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο, όλοι οι πολίτες όλων των Δήμων και όλοι οι βουλευτές, αν θέλετε. Γιατί το καρκινογόνο βενζόλιο και τις υπόλοιπες ενώσεις δεν τις αναπνέουν μόνο όσοι ψήφισαν ΜΕΡΑ25, όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΕ, οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι που αφορά και μολύνει τον αέρα για όλους.
και όχι μόνο για τους κατοίκους της Β' Πειραιά, όχι μόνο για το Κερατζίνι, για ολόκληρο το λιγανοπαίδιο. Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί αυτό το κοινό μέτωπο. Ίσως είναι οι πολιτικές αγγυλώσεις και οι ιδεολογικές αγγυλώσεις κάθε χώρου. Πολλοί δεν θέλησαν να πούνε σε ένα τραπέζι συζήτησης με βουλευτή άλλου κόμματος, ειδικά και με μια νέα βουλευτή. Θα ήθελα όμως να πιστεύω ότι κάπου παρακάτω θα βρεθούν κοινοί τρόποι δράσης, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που αφορά τους πολίτες όλων των κατηγοριών, όλων των κομμάτων και η υγεία και η μόλυνση είναι κάτι που δεν έχει χρώμα, δεν έχει ιδεολογική χρειά, δεν έχει ιδεολογική απόδοση. Κοιτάξτε, είναι μια ξεχωριστή περιφέρεια. Η Β' Πειραιά είναι μια όμορφη όσο και δύσκολη περιφέρεια. Όλοι μου έλεγαν ότι πρώτη φορά θα κατέβεις, είσαι γυναίκα, είσαι νέα κοπέλα, θα κατέβεις. Πραγματικά νιώθω σπίτι μου τη Β' Πειραιά, νιώθω σπίτι μου τους Δήμους, της κάθε Δήμος ξεχωριστά. Και θεωρώ πως είναι τόσο ενδιαφέρον να είσαι βουλευτής μιας τόσο ιδιαίτερης και ξεχωριστής περιφέρειας που έχει, που κάθε Δήμος της έχει τις ιδιαιτερότητές του, το δικό του χρώμα, το δικό του ύφος, κοινά προβλήματα φυσικά, όπως είναι η μόλυνση, η ανεργία, η υπερίθαλψη που είναι λυπής δυστυχώς και πολλά άλλα, αλλά τόσο ιδιαίτερα έτσι, σημεία που πραγματικά κουμπώνουν σαν κομμάτια ενός πάζλ, πολύ όμορφου, πολύ ιδιαίτερου και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη Β' Πειραιά στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, έχω δει ότι σε σημαντικά ζητήματα, για παράδειγμα το σκιστό όπως αναφέρατε, το κρατικό νίκαιος που έχει και αυτά τα δικά του προβλήματα, τεράστια θέματα και δεν υπάρχει και άλλο νοσοκομείο που να εξυπηρετεί τη Β' Πειραιά. Στο Πειραιά είναι μόνο το Τζάνιο και το κρατικό. Βλέπω ότι όσες φορές έχω πάει για να συμπαρασταθώ στους γιατρούς και στους υγειονομικούς που πολλές φορές κάνουν απεργίες ζητώντας να επιληθούν τα προβλήματα που είναι χρόνια και πολλά. Βλέπω πάντα ανθρώπους και από τη Νίκη, όχι μόνο από τη Νίκη, αλλά και από το Κερατζίνι και από το Κορυδαλό. Αντίστοιχα και στο Σπιστό, όσες φορές έχουν γίνει συγκεντρώσεις και στην Ολουάνα ακόμη, βλέπουμε πολίτες και των άλλων Δήμων. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αφενός δείχνει ότι πραγματικά είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία το να δεις μόνο αρχές και μόνο εκπροσώπους, είναι να δεις πολίτες που ο ένας δίπλα στον άλλο πολεμά, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που θα μείνει στα στενά όρια του Δήμου, ούτε είναι το αντιμετωπίζει μόνο ένας Δήμος και δεν αγγίζει τον άλλο. Αλλά από την άλλη είναι και εξαιρετικά ελπιδοφόρο, γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι. Μόνο αν όλοι βάλουμε στην άκρη ιδεολογικές, οποιασδήποτε, ακόμη και προσωπικές, οποιασδήποτε διαφορές, για να πολεμήσουμε ζητώντας ο ένας πραγματικά κρατώντας το χέρι του άλλου. Όσο μας επιτρέπει η πανδημία, είναι δίδυμη του λόγου, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο ένας δίπλα στον άλλο, αν δεν πολεμήσουμε για κοινά θέματα και κοινά προβλήματα, δεν θα λυθεί τίποτα. Αν περιχαρακωθούμε στην περιοχή μας και στο κόμμα μας, πραγματικά δεν θα λυθεί τίποτα. Είναι το χαμόγελο που βλέπεις τους ανθρώπους παρά τα προβλήματα, είναι η ανθρωπιά, είναι η μπέσα, μία λέξη που πραγματικά έχουμε ξεχάσει, δυστυχώς. Και είναι, αυτό δεν θα είναι μια λέξη, είναι ότι είναι ανοιχτό το σπίτι τους και η καρδιά τους.